εγώ με τον Ερυθρό Αστέρα. Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ, όπως λέει και ο Πανούτσος με το φτωχό μου το μυαλό. Mm. Γιατί πετάσαι το Νίκο Αθανασίου, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα. Δεν πετάει το. Όχι, θα απαντήσει, θα απαντήσει. Θες να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν θέλω να σε κάνω να νιώσεις άσχημα στον αέρα, αλήθεια. Okay. Όχι, αλήθεια τώρα, δεν το λέω για πλάκα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Άρα είναι κάτι, είναι κάτι πολύ σημαντικό δικό σου, το οποίο το αποτυπώσεις μια φωτογραφία. Ναι, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν θα στο έκανα ποτέ αυτό, γιατί ξέρεις αγαπάω. Όχι ρε φίλε, εντάξει προς Θεού. Μα και ανθρώπινες στιγμές. Κοίταξε, και ανθρώπινες στιγμές. Να σου πω κάτι, όταν πάμε να κάνουμε πλάκα, ποτέ δεν μπορεί να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πίσω. Πολύ στενάχωρο για κάποιον άνθρωπο. Οπότε ξέρεις, γι' αυτό τον λόγο δεν θέλω να το έχει γράψει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, από αυτό που έχει γράψει, έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, πάμε. Όπως είπε ο φίλος μου Βάιος για τις γιορτές και πώς θα τις περάσουμε, ευχάριστα ή δυσάρεστα, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι πάντα, θα κρυφθεί νομίζω σήμερα το απόγευμα. Έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Γιατί έτσι όπως θα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα, το απόψινο παιχνίδι με τον Βόλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από βαθμολογικής άποψης και για την ηρεμία της ομάδας εν ώψη της διακοπής για τα Χριστούγεννα και για να επανέλθει η αυτοπεποίθηση, η πίστη, αυτό το καλό κλίμα που μόνο οι νίκες μπορούν να φέρουν πάντα. Σε ένα ποδοσφαιρικό... Όπα. Νίκο, κάτι έκανες. Κάτι έκανες. Ναι, όχι. Okay, το διόρθωσα. Νομίζω μόνο οι νίκες μπορούν να φέρουν το καλύτερο δυνατό κλίμα σε ένα ποδοσφαιρικό οργανισμό και απόψε ο Παναθηναϊκός νομίζω. Το συζητούσαμε και χθες, είναι η πραγματικότητα, δεν έχει περιθώρια. Έτσι, μόνο η νίκη υπάρχει στο παιχνίδι με τον Βόλο. Σε ένα παιχνίδι που οι πράσινοι πηγαίνουν με αρκετές απουσίες, έγινε χθες μια μίνι έκπληξη στην αποστολή, δηλαδή μπήκε ο Αϊτόρ και έμεινε εκτός ο Βέρμπιτς, ο οποίος είχε χάσει πολλές προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα και προτίμησε ο προπονητής να τον αφήσει εκτός. Το πάλεψε και μπήκε μέσα στην αποστολή ο Αϊτόρ, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε θέση να ξεκινήσει ή όχι, γιατί και αυτός αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα στον αφορά την δεκάδα, εντάξει, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Λοντίνγκιν θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, όχι ως ένα είδος τιμωρίας στον Πριόλι. Καμία σχέση. Έτσι, όσοι ξέρουν τον Γιωβάνοβιτς, το ξέρουν αυτό. Καλά κάνεις και το εξηγείς. Εξάλλου μετά το μαζό τον Άρη. Τον έβαλε με τη Βιγιαρέα, δηλαδή τον στήριξε 100%. Όχι. Και τώρα τον στηρίζει. Δεν είναι τέτοιος. Και τώρα τον στηρίζει ο Γεβάνοβιτς. Απλά είναι για το ίδιο το παιδί, για να το προφυλάξω εγώ αυτό που πιστεύω ότι είναι. Μπράβο. Είναι και η πραγματικότητα κιόλας. Γιατί συζήτησαν αρκετές ημέρες. Ναι. Και αρκετές φορές στο Κοροπή, το τελευταίο διάστημα και ο προπονητής με τον παίχτη και γενικά όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και αυτό το οποίο κατάλαβαν και σε αυτό που κατέληξαν ότι αυτό το διάστημα, τέλος πάντων σε αυτό το παιχνίδι. Απόψινο, είναι καλύτερο να μείνει στον πάγκο για να ηρεμήσει και λίγο το μυαλό του, να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του και με την επιστροφή το βλέπουμε. Πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πρινιόλι. Προφανώς και θέλει να τον κρατήσει, προφανώς και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις μέσα στις γιορτές και προφανώς ο σύλλογος ξέρει πάρα πολύ καλά τι τερματοφύλακα έχει στο έμψυχο δυναμικό του τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Δεν αλλάζει κάτι αυτός ο ένας μήνας στην αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ποδοσφαιριστή, γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα και είναι εκτός πραγματικότητας. Καλά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πολλά είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό τώρα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Αξίζει να το σημειώσουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και η δική μας η ταπεινή άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει πολλές φορές, είναι ότι προφανώς ο Μπρινιόλι θα πρέπει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα πολλά χρόνια. Τώρα όσον αφορά την υπόλοιπη ενδεκάδα, αριστερά ο Χουάνκαρ είναι εκτός, οπότε θα επιστρέψει ο Μλαντένοβιτς. Δεξιά ο Βαγιανίδης είναι εκτός, οπότε θα παραμείνει στο αρχικό σχήμα ο Κότσιρας. Ο Σέκεφελ θα είναι ο ένας στόπερ. Ο άλλος, το είπαμε και χθες, πιστεύω θα είναι ο Αράο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που πιστεύω, με αυτό που θέλω να δω. Γιατί νομίζω θα ήταν προτιμότερο να δούμε τον Βραζιλιάνο στο κέντρο της άμυνας παρά το Γετβάη, ο οποίος δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, για να το πω ευγενικά. Αν είναι ο Αράο στόπερ, λογικά στο 6 θα δούμε τον Ρούμπεν. Δεν αποκλείω και μια έκπληξη με τον Ζέκα. Από την άποψη πια ότι ο Ρούμπεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, 90 λεπτά. Μήπως, ξέρεις, το αφήνω ανοιχτό, έτσι και δεν έχει δείξει. Δεν έχει προλάβει να κάνει και καμία φοβερή και τρομερή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Στο 10 θα είναι ο Μπερνάρ, στο 8 θα είναι ο Βιλένα, δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Μαντσίνη, ο επικρατέστερος, και στην κορυφή νομίζω ότι θα είναι και πάλι ο Ιωάννης.
Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Όχι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Καταρχά, έτσι όπω είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο αυτό το μάτι, έτσι όπω είναι αυτό που λέω Βάιο. Ναι, δεν είναι καλά εύκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει το εξή πρόβλημα. Έχει μια πολύ κακή ψυχολογία. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα εύκολα γκολ και αυτά τα ατομικά λάθη έχουν δημιουργήσει μια αμφιβολία στους παίκτες. Ανασφάλεια. Ανασφάλεια ότι κάτι θα γίνει και θα το φάμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό δηλαδή θέλει αποτελέσματα, σειρά αποτελέσματων, mm-hmm. αποτελεσμάτων για να το ξεπεράσεις. Ναι, μα δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Το πρωταρχικό τέλος πάντων πρόβλημα δεν είναι ποδοσφαιρικό. Πολύ σωστά το λέτε. Ναι, ναι, είναι ψυχολογικό. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι τέσσερα τα παιχνίδια τα τελευταία. Έχει τρεις ήττες ο Παναθηναϊκός και σε αυτές τις ήττες πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά παιδικά ατομικά λάθη. Οπότε ξέρεις, μπαίνει και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι OK παίζουμε. Οκ, okay, προηγούμαστε, όπως έγινε και στο Περιστέρι, αλλά μπορεί να βρεθεί κάποιος από όλους εμάς, γιατί δεν είναι μόνο ο Μπρινιόλι που έχει κάνει λάθη, έτσι, και άλλοι καλά, κάνει λάθη, απλά πιο χοντρά είναι τα λάθη του τερματοφύλακα ναι. πάντα, και σου λες το πίσω μέρος του μυαλού, και εμείς παίζουμε εδώ, είμαστε καλοί, μια χαρά, οι άλλοι δεν απειλούν, μπορεί να γίνει ένα τσαφ και να το φάμε και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μια μεγάλη κόκκινη γραμμή, να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Υπενθυμίζω εγώ. Εντάξει, έχουν περάσει δύο χρόνια. Στην πρώτη χρονιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πάλι υπήρχαν διαστήματα που ο Παναθηναϊκός πετούσε βαθμούς από τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή αυτό το διάστημα, αυτός ο ένας μήνας, μου θυμίζει πάρα πολύ το ξεκίνημα εκείνης της χρονιάς. Mm. Πάρα πολλά ατομικά λάθη. Και τότε, και να είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερος σε παιχνίδια και να μην παίρνει αυτό το οποίο άξιζε βάσει της απόδοσής του. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Είναι μόνο η νίκη και να δούμε τι θα κάνει για παράδειγμα. Αύριο ΠΑΟΚ στην Κηφισιά, η ΑΕΚ... Καλά, αυτό τώρα είναι πολύ μακρινό. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει... Να, ας πάρει αυτό λέω, ότι επειδή είναι όλοι κοντά, μπορείτε παιδί μου το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για 2023 να τον βρει στην κορυφή. Αλλά για να τον βρει στην κορυφή θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο απόψε κόντρα στο Βόλο. Να πω εγώ εδώ ότι στη Γερμανία πάλι συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ιωαννίδη και την Στουτγκάρδη. Εντάξει, το αναφέρω και για ακόμα μια φορά θα πω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει τον Ιανουάριο και δεν υπάρχει και καμία περίπτωση να φύγει το καλοκαίρι εάν ο Παναθηναϊκός δεν σχεδόν τριπλασιάσει θα πω το ρεκόρ μεταγραφής που έχει στην ιστορία του που είναι τα 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ που είχε πάρει ναι. από τη Λάτσιο για τον Σίσε. Οπότε απλά το αναφέρω και το αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Με την ατάκα μόνο του Κυριάκου στο ειδημό που έδωσες. Ναι, τόσο έχει πάει. Ναι. Όχι, όχι. Λίγα είναι για τον Ιωαννίδη. Για τον Ιωαννίδη. Ναι, τα 17-18. Εντάξει, δεν είπε ότι θα φύγει με 17. Είπε αν δοθούν 17, το βλέπουμε. Είπα εάν, ναι. Και δεν λέω πόσο πιστεύω εγώ ότι κοστολογείται ή πόσα θα έδινα εγώ. Λέω ότι λέω στον Παναθηναϊκό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πάντως, δε φίλε, για αυτό που περιγράφεις πριν. Επειδή νομίζω ότι έχει έρθει ένα σημείο που όλες οι ομάδες που έπαιξαν ευρωπαϊκά μάτς έχουν κουραστεί ψυχολογικά από τα συνεχόμενα κρίσιμα παιχνίδια που δίνανε. Και έχετε τώρα, για να φύγει αυτό το πράγμα, θέλει μια νίκη διαδικαστική. Μπορεί να έρθει. Αυτό είναι το φάρμακο. Ναι, το μισό μηδέν που λέμε. Όχι. Εγώ λέω να πάω στο ημίχρονο, και να είσαι καθαρισμένος. Α, διαδικαστική εννοείς, ναι, κατάλαβα. Να πεις μέσα να καθαρίσεις το μάτι. Αυτή μπορεί να έρθει. Η ομάδα που θα την κάνει θα ξεμπλοκάρει πρώτη. Okay. Και είναι πολύ σημαντικό το διάστημα που έρχεται. Και για να πάρει ο Παναθηναϊκός με ηρεμία και για έναν ακόμη λόγο ότι στο ξεκίνημα του 2024 έχει τα Γιάννα και τον Πανετολικό μέσα. Ναι. Δηλαδή δύο παιχνίδια, όπου okay, ακόμα και σε άδειο γήπεδο, λες ρε παιδί μου, ναι. τα παίρνεις. Πρέπει να είσαι καλά για να τα πάρεις όμως, ε. Από σένα εξαρτάται. Ναι, αν είσαι καλά θα τα πάρεις, αν είσαι καλά... Ναι, από σένα εξαρτάται. Αλλά είναι για παράδειγμα ένα 9 ποντό που αν το πάρει ο Παναθηναϊκός όταν θα πάει να παίξει στην ΑΕΚ, ή θα είναι στον πόντο, ή θα είναι ισόβαθμος, ή μπορεί να είναι και ένα-δύο πόντους πάνω. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τρεις αγωνιστικές που ακολουθούν, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα πάρεις. Όπως και δίποτε, σε όποια κατάσταση και να είσαι, και δεν το συζητάμε καν αυτό έτσι. Και δεν θέλω καν να σκέφτομαι πώς θα περάσουμε τις γιορτές αν γίνει κάτι ανάποδο. Απόψε, εντάξει, άστο. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λέω πάρα πολλά υγεία. Πάρα πολλά υγεία. Πάρα πολλά υγεία. Ωραία. Καλημέρα, σκύριε. Καλημέρα.